Γιορτάζουμε σήμερα την απελευθέρωση των Γερμανών και παράλληλα τιμούμε όλους τους αγωνιστές, όλους τους ήρωες που χάρη στη θυσία τους σήμερα μπορούμε και απολαμβάνουμε το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας. Παράλληλα είναι μια χαρούμενη μέρα σήμερα. Χθες είχαμε τη χειροτονία του νέου μας Μητροπολίτη, του κυρίου Δαβίδη. Σε μια λαμπρή, αλλά ιδιαίτερα, αυτό θέλω να τονίσω, συγκινητική τελετή στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη. Η χώρα μας περνάει δύσκολα. 5 χρόνια σκληρής ύφεσης, αλλά παράλληλα με κινδύνους που επιβολεύουν την πατρίδα μας. Δεν πρέπει να αγνοούμε τα γεγονότα που γίνονται στις αραβικές χώρες, τα γεγονότα που διαδραματίζονται δίπλα στην Τουρκία, τα γεγονότα που γίνονται στη Ρωσία. Χιλιάδες χρόνια ιστορική παρουσία του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στη Μέση Ανατολή, στο Πατριαρχείο. Δεν θα διονούνταν κανείς ότι μετά από τόσα χρόνια οι φανατικοί Ισλαμιστές μπορούσαν να δημιουργήσουν αυτή τη βαρβαρότητα και τη φρίκη που όλοι μας βλέπουν. Θέλω να πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός από το απόθεμα της ψυχής, από τις αρετές των Ελλήνων, θα βρει τη δύναμη όπως αγωνίστηκε και παλιότερα. Θα αγωνιστεί και σήμερα για να μπορέσουμε από όλα αυτά να πούμε περήφανοι και νικητές. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά που συμμετείχαν στην παρέλαση, τους ένστολους και να ευχηθώ σε όλους τους γραβενιώτες, όπου και αν βρίσκονται, χρόνια πολλά και ιδιαίτερα και σε εσάς. Χρόνια σας πολλά. Σαγκή, είσαι πολύ μπροστά εσύ. Δεν θα πούμε ευθυνείς. Πήγε πολύ μπροστά. Είστε πολύ μπροστά. Γιάννη, είναι μακριά, δεν θα πιάσουμε φωνή. Εμένα τίποτα λες.